Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε και τους κανονισμούς για τα νέα σχέδια του φορέα ισότιμης κατανομής βαρών. Πάμε στη Διευθυντρία του Φορέα, την κυρία Λουκία Ευσταθίου. Τα είπαμε αρκετές φορές, κυρία Ευσταθίου, αλλά αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε και το πράσινο φως. Πολλοί περιμένουν να δουν τι θα γίνει, για να ξέρουμε από σήμερα κιόλας πώς μπορούμε να αποταθούμε στο φορέα και τι αλλάζει. Ναι, σίγουρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που έχουν ψηφιστεί χθες το απόγευμα οι νέοι μας κανονισμοί. Περιμένουμε τώρα να δημοσιευτούν στην επίσημη εφημερίδα. Έχουμε έτοιμα σχεδόν και τα κριτήρια εξετάσεις αιτήσεων, τα οποία θα προωθηθούν για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σίγουρα έπρεπε να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική μορφή των κανονισμών για να διαμορφώσουμε και τα κριτήρια μας ανάλογα. Και θα είμαστε έτοιμοι το σύντομότερο. Άλλαξαν κάτι ουσιαστικό οι βουλευτές στους κανονισμούς? Αυτό που έχει αλλάξει σε σχέση με αυτά που έχουμε καταθέσει είναι το νέο σχέδιο που αφορά ανακαίνιση κουζίνας, ναι, και αγορά νοικιακού εξοπλισμού. Εμείς το είχαμε συνδέσει, δηλαδή έπρεπε για να αγοράσει κάποιος οικιακές συσκευές να προβεί και σε ανακαίνιση κουζίνας. Μάλιστα. Οι βουλευτές το έχουν αλλάξει αυτό, να υπάρχει δυνατότητα αγοράς οικιακών συσκευών μόνον. Εξού και έχουν βάλει όμως και έναν κατώτατο ποσό των 3.000. Άρα το σχέδιο αυτό είναι από 3.000 κατώτατο ποσό μέχρι 10.000 το ανώτατο ποσό. Να τα τρέξουμε, κυρία Σταθίου. Έτσι, ναι, να τα τρέξουμε τώρα και να δούμε και από πότε. Δηλαδή, εγώ είμαι τώρα στη διαδικασία ανακαίνησης του διαμερίσματος μου. Θα μπορώ τώρα να κάνω αίτηση και να υποφεληθώ ενώ για συσκευές ή την κουζίνα μου σύντομα, ναι, ή θα περιμένω? Μπορείτε εννοουμένου το σχέδιο αυτό προνοεί ότι η ανακαίνιση κουζίνας, για να γίνει ανακαίνιση κουζίνας, πρέπει η κατοικία να είναι ηλικίας τουλάχιστον 10 ετών. Μάλιστα, ναι. Και τι άλλο? Τι εννοείται τι άλλο? Σε σχέση με την ανακαίνιση, πάμε σε εκείνο το σχέδιο τώρα που είναι, λοιπόν, είναι αδειοδότηση. Είναι ένα σχέδιο που είναι κατευθείαν δανειοδότηση από τον κεντρικό φορέα αυτών της ανακαίνησης κουζίνας και αγοράς οικιακών συσκευών. Υπάρχει και σχέδιο ανακαίνησης κατοικίας. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα στον πίνακα. Είναι επιδότηση επιτοκίου. Να μείνουμε εδώ τότε, να τα πάρουμε έτσι και να δούμε τι αλλάζει εδώ. Αυξάνεται η περίοδος αποπληρωμής και το ποσό του δανείου? Αυξάνεται η περίοδος αποπληρωμής. Μισό λεπτό, εδώ γράφεται νέα σχέδια δανειοδότησης. Έχετε την ανακαίνιση κατοικίας. Ανακαίνιση κατοικίας, όπως σας είπα, είναι σχέδιο επιδότησης επιτοκίου. Μάλιστα. Το ποσό που δινόταν μέχρι σήμερα μπορούσε να έλθει σε δάνειο μέχρι 50.000 ευρώ, τώρα θα είναι μέχρι 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Και είναι επιδότηση επιτοκίου. Επιδοτούμε 3,5% και πληρώνει ο αιτητής 1%. Ναι. Για να διευκολυνθούμε όλοι, κυρία Ευσταθίου, να πάρουμε τις κάρτες, παιδιά, από την αρχή, για να δούμε τώρα τι αλλάζει. Πάμε στα στεγαστικά δάνεια, έτσι να τα τρέξουμε, κυρία Ευσταθίου, και εκεί που είναι κάτι νέο να το διευκρινίσουμε. Εδώ αλλάζει. Λοιπόν, στεγαστικά δάνεια. Μάλιστα. Η επιδότηση που παραχωρείται σήμερα ήταν 130.000 ευρώ για δάνειο ύψους μέχρι 130.000 ευρώ. Τώρα αυτό θα γίνει 200.000. Η περίοδος επιδότησης ήταν για 20 χρόνια, θα μπορεί να ανέλθει μέχρι 30 χρόνια. Τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία καταργούνται, υπήρχαν κάποια εισοδηματικά κριτήρια χωρίς να ήταν απαγορευτικά για έγκριση των αιτήσεων, απλά γινόταν κάποια αποκοπή από το ύψος του ποσού το οποίο δικαιούταν ο δικαιούχος αιτητής. Τώρα. Αυτά τώρα καταργούνται εντελώς. Ναι. Και χρονικά θέλουμε να δούμε πότε θα εξεταστεί μια τέτοια αίτηση και αφορά νέα δάνεια που συνάπτονται τώρα ή είναι και κάποια του προηγούμενου διαστήματος? Όσες αιτήσεις δεν έχουν εξεταστεί ακόμη, γιατί υπάρχουν αιτήσεις που υποβλήθηκαν στον κεντρικό φορέα και δεν έχουν εξεταστεί, θα εξεταστούν πλέον με τους νέους κανονισμούς. Mm-hmm. Γι' αυτό και φέτος, από τη στιγμή που έχει αρχίσει η συζήτηση, είχε αρχίσει η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, συζήτηση των κανονισμών μας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα, είχαν ενημερωθεί οι δικαιούχοι αιτητές κατά πόσον ήθελαν να περιμένουν να εξεταστούν οι αιτήσεις τους με τους νέους κανονισμούς ή με τους υφιστάμενους. Εννοείται ότι η πλειοψηφία των αιτητών μας
ζήτησαν να περιμένουν τους νέους κανονισμούς. Ναι. Και άρα χρονικά πόσο διαρκεί η εξέταση μιας τέτοιας αίτησης για συμμετοχή σε όλα τα σχέδια που θα δούμε. Στα σπουδαστικά δάνεια υπάρχει μια καθυστέρηση γύρω στους 2 μήνες από την ημερομηνία που υποβάλλονται οι αιτήσεις. Ναι. Στα στεγαστικά είχαμε 10 μήνες καθυστέρηση, τώρα όμως λόγω και αυτής της αναμονής των νέων κανονισμών αυτοί οι 10 μήνες έχουν αυξηθεί στον 1 χρόνο. Το θετικό όμως, για να μην ανησυχούν και οι αιτητές μας, είναι ότι με τις νέους κανονισμούς και τα νέα κριτήρια εξέτασης δεν θα χάσουν από το δικαιούμενο ποσόν επιδότησης. Ναι. Διότι έναν άλλο πράγμα το οποίο αλλάζει και είναι μέσα στα κριτήρια εξέτασης των αιτήσεων είναι ότι για την εξέταση των στεγαστικών αιτήσεων θα λαμβάνεται υπόψη το υπόλοιπο του δανείου κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στον κεντρικό φορέα και όχι κατά την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης. Και η επιδότηση δεν τι θα είναι, χάσουν. Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης? Η επιδότηση είναι μέχρι 3,5% και επιβάρυνση στον δικαιούχο αιτητή 1%. Μάλιστα. Αν το επιτόκιο σήμερα είναι 4,5% της τράπεζας, θα επιβαρυνθεί 1% ο αιτητής και το 3,5% θα το καταθέσει ο κεντρικός φορέας στο δάνειο. Άμα είναι 6,5%? Άμα είναι 6,5% πάλι θα επιβαρυνθεί με έναν της, συγγνώμη, θα πληρώσει ο κεντρικός φορέας 3,5% και θα επιβαρυνθεί τη διαφορά. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία. Αυτό είναι τα στεγαστικά δάνεια. Πάμε στις επιδιορθώσεις κατοικιών που είπαμε ότι η επιδότηση αυξάνεται από 50% χιλιάδες που καλύπτεται. Ναι, το ίδιο οποίο ποσοστό. Είναι και αυτό, όπως σας είπα, επιδότηση επιτοκίου με το ίδιο ποσοστό, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και στους φοιτητές που μας είπατε ότι υπάρχει έτσι η περίοδος εξέτασης της αίτησης είναι 2 μήνες, σωστά? Ναι. Τι αλλάζει εδώ? Εδώ αλλάζουν τα έξοδα συντήρησης των φοιτητών και το γεγονός ότι η υποτροφία πλέον δεν θα φερείται. Ναι. Το έξοδα που παραχωρούνται, το δάνειο που παραχωρείται στους φοιτητές είναι τα δίδακτρα και έξοδα διαβίωσης για κάθε χρόνο. Εννοείται δίδακτρα και όπου υπάρχουν. Στην Ελλάδα που δεν υπάρχουν δίδακτρα στα πανεπιστήμια, το ύψος του ποσού που παραχωρείται μέχρι σήμερα ήταν 6.000 ευρώ, τώρα θα είναι 8.000 ευρώ το χρόνο για Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε για Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία 10.000 ευρώ το χρόνο. Και έχουμε για την Κύπρο, στην περίπτωση που ο τόπος φοίτησης είναι διαφορετικός από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του φοιτητή, ήταν 3.500 ευρώ και αυξάνεται σε 5.000. Ναι. Όταν λέμε τώρα επιδότηση των φοιτητών, εξηγήστε μας λίγο για όσους δεν το γνωρίζουν και θέλουν να αποταθούν στον φορέα. Δηλαδή, κάνουν κάποιο είδος δανείου χωρίς... Πώς, ας πούμε, αυτές οι 10.000 πώς προκύπτουν, δίνεται? Δεν ξέρω γιατί το έχετε γράψει στην κάρτα σας αύξηση επιδότησης φοιτητών. Ναι. Τα δάνεια τα φοιτητικά είναι δάνεια τα οποία παραχωρούνται με κεφάλαια του κεντρικού φορέα και είναι με ευνοϊκούς όρους, 1% το επιτόκιο. Ναι. Το οποίο πληρώνουν οι φοιτητές, δίνεται περίοδος χάριτος κατά την οποία πληρώνουν μόνο τον τόκο και μετά ξεκινά η αποπληρωμή του κεφαλαίου. Μάλιστα. Η περίοδος χάριτος η οποία παραχωρείται είναι όση είναι η διάρκεια των σπουδών σύν ένας χρόνος. Δηλαδή για σπουδές που είναι 4 χρόνια η διάρκεια σπουδών τους θα παραχωρηθεί 5 χρόνια περίοδος χάριτος κατά τον οποίο πληρώνουν έναν πολύ χαμηλό ποσό που είναι 1% οι τόκοι. Είναι πολύ καλή η όρη αποπληρωμή στο φοιτητικό μας δανείο. Έτσι είναι. Σιγά αυτό που και... ήθελαμε να πούμε, απλά επειδή είναι πίνακας αύξηση επιδότησης των φοιτητικών δανείων. Αυτό είναι το έτσι απλά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Η αύξηση που υπάρχει εδώ είναι στα έξοδα συντήρησης των φοιτητών. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε σε αυτό που λέγαμε και πριν για την ανακαίνιση κατοικιών. Τώρα μιλάμε για νέα σχέδια δανειοδότησης από τον φορέα. Ναι. Λοιπόν, είναι ανακαίνιση κουζίνας των σχέδιων και αγορά οικιακών συσκευών. Μάλιστα. Δεν καλύπτουμε για ανακαίνιση κατοικίας γενικότερα, όπως έχει γραφτεί. Είναι μόνο για ανακαίνιση κουζίνας.
Ναι. Ούτε αυτό τροποποιήθηκε μετά από τους βουλευτές. Αυτό που έχει τροποποιηθεί, όχι. Εμείς το είχαμε καταθέσει σαν ανακαίνιση κουζίνας με ή χωρίς αγορά νοικιακών συσκευών. Μάλιστα. Και οι βουλευτές το έχουν κάνει αγορά οικιακών συσκευών με ή χωρίς ανακαίνιση κουζίνας. Και έχουν βάλει και το κατώτατο ποσό που σας είχα πει, των 3.000 ευρώ. Και είναι και η ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών. Και η ενεργειακή αναβάθμιση είναι για δάνειο μέχρι 15.000 ευρώ. Να. Και περιλαμβάνει μόνο συνοροφής, φωτοβολταϊκά και θερμοπρόσωψη. Τη θερμοπρόσωψη την έχουν προσθέσει οι βουλευτές. Να. Τώρα, αυτό εδώ τώρα είναι τι, είναι ένα ποσό, υπάρχει το, και το επιτόκιο, ποιο είναι. Μέχρι 15.000 ευρώ με επιτόκιο 1%. Μάλιστα. Και είναι απευθείας δανειοδότηση και αυτό δεν είναι επιδότηση. Επειδή είναι νέο σχέδιο, σήμερα τώρα που μιλάμε, αφού το δημοσιοποιηθεί στην επίσημη εφημερίδα του κράτους καλύτερα, την επόμενη θα βρούμε μια τέτοια αίτηση στο φορέα, στην ιστοσελίδα του. Ναι, βέβαια. Ναι. Και πόσο θα χρειαστεί. Εμείς έχουμε ήδη έτοιμα τα έντυπα αιτήσεων μας, τα οποία μόλις παρουσιαστούν στο Διοικητικό Συμβούλιο για ενημέρωση θα, και εγκριθούν. Θα τα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας, ναι, και θα μπορέσουμε να δεχόμαστε αιτήσεις. Και η αίτηση τώρα, επειδή είναι νέο σχέδιο, πόσο χρειάζεται για να εξεταστεί? Αυτό θα εξαρτηθεί, ναι, και από τον αριθμό των αιτήσεων. Και θα θέλετε να προσκομιστούν, δηλαδή, αντιλαμβάνομαι, αιτιολογικά. Οι πρώτες αιτήσεις, οι οποίες σίγουρα, ναι, σίγουρα υπάρχει ανάγκη, ήδη είναι γνωστό ότι είναι υποστελεχωμένος ο οργανισμός, αλλά κάνουμε τα δύνατα δυνατά να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους αιτητές μας. Ναι, τώρα ένας κύριος ρωτάει εδώ αν, να πούμε καταρχάς, ποιοι μπορεί να αποταθούν στον κεντρικό φορέα. Είναι όσοι έχουν, είναι πρόσφυγες ή έχουν περιουσία στα κατεχόμενα? Είναι όσοι έχουν περιουσία στα κατεχόμενα. Μάλιστα. Είναι και πρόσφυγες και μη πρόσφυγες, ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας. Και πάντοτε αυτά τα ποσά τα οποία αναφέρουμε για τα δάνεια, εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη κατεχόμενη περιουσία. Ναι. Και εδώ διαρωτάτε αν κάποιοι που αξιοποίησαν τα σχέδια πριν από 10 χρόνια για κατοικία μπορούν τώρα να αποταθούν. Εξαρτάται ποια είναι τα δεδομένα. Είναι λίγο αόριστη η ερώτηση, ναι, για να αυτό απαντήσω. Που, επειδή μπορούν τώρα είπατε ότι σχέδια στα νέα, έτσι τώρα με τους κανονισμούς, επαναχρησιμοποιούνται οι περιουσίες στα κατεχόμενα που χρησιμοποιήθηκαν για δάνειο, σωστά, στο παρελθόν? Ναι, βέβαια. Αυτό ισχύει στις περιπτώσεις που ειδικά κάποιος δεν είχε μεγάλης αξίας κατεχόμενη περιουσία. Ναι. Αν για παράδειγμα η εκτίμηση της κατεχόμενης του περιουσίας ήταν 100.000 ευρώ και έχει υποφεληθεί δανείων ύψους 100.000 ευρώ, μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να έρθει να την ξαναχρησιμοποιήσει αυτήν την περιουσία, έστω και αν εξοφλούσε το δάνειο. Τώρα με τους νέους κανονισμούς, εφόσον θα έχει εξοφληθεί το προηγούμενο δάνειο που έλαβε, θα μπορεί να την ξαναχρησιμοποιήσει. Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο που θεωρείτε ότι πρέπει να αναφέρουμε στους τηλεθεατές, τηλεθεάτρια, σε σχέση με το τι εγκρίθηκε χθες από τη Βουλή, κυρία Ευσταθίου? Στο θέμα των στεγαστικών, ναι, στο στεγαστικό δανείων της επιδότησης, μέχρι σήμερα υπήρχε περιθώριο να υποβάλει κάποιος την αίτησή του το αργότερο μέσα σε 6 μήνες από την ημέρα εκταμίευσης του δανείου του. Mm-hmm. Αυτό το περιθώριο των 6 μηνών έχει επεκταθεί σε 12 μήνες και αυτό έχει γίνει μετά από πρόταση των βουλευτών. Και η άλλη αλλαγή, νομίζω αυτές είναι οι, ναι, βασικές αλλαγές. Ναι, τώρα και η κυρία Ντανιέλα εδώ ρωτάει κάτι που έχουμε ήδη απαντήσει, αλλά να το ξαναπούμε γιατί είναι σημαντικό, ότι δικαιούχοι των σχεδίων αυτών είναι συμπολίτες μας που έχουν περιουσία στα κατεχόμενα. Σωστά? Ναι, 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 ναι. Δεν, είτε πρέπει, είναι πρόσφυγες είτε δεν είναι. Για να είναι κάποιος δικαιούχος, είναι απαραίτητο να έχει στην ιδιοκτησία του. Μάλιστα. Είτε αυτός, είτε οι γονείς του, είτε μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια προνοείται στους κανονισμούς μας, δηλαδή θείος ή θεία με αδερφότεχνο, ναι, για να καταθέσει κατεχόμενη περιουσία. Τώρα, η οποία είναι αυτή που εξασφαλίζει το δάνειο.
Πάω πίσω στην ανακαίνιση, είναι σημαντική και η ερώτηση που θέτει η κυρία Αθηνά. Μέχρι ποια ηλικία μπορεί τα νέα σχέδια αυτά της απευθείας δανειοδότησης να εγκριθούν? Δηλαδή, λέει, είμαι στα 65 μου έτη. Μπορώ να κάνω αίτηση για ανακαίνιση? Στους κανονισμούς μας υπάρχει μία πρόνοια που μπορεί κάποιος να αιτηθεί και η εξόφληση να γίνει όσον αφορά τα κεφάλαια τα δικά μας να γίνει στα 75. Άραστε. Οπότε ναι, μπορεί να αιτηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σταθίου. Καλή συνέχεια. Παρακαλώ. Καλές δουλειές. Καλές εγκρίσεις. Επίσης.